Είναι η πρώτη Κεντρική Επιτροπή μετά ένα ιστορικό γεγονός, μετά τις εκλογές της 25ης του Γενάρη. Και υπ' αυτή την έννοια είναι η πρώτη Κεντρική Επιτροπή που μας βρίσκει σε νέες συνθήκες, σε νέους ρόλους, αν θέλετε, αλλά και μια Κεντρική Επιτροπή που μας βρίσκει στην αρχή μιας μεγάλης και δύσκολης μάχης. Δεσμευμένη όχι μόνο στο πρόγραμμά μας, με βάση το οποίο ο ελληνικός λαός μας έδωσε την εμπιστοσύνη του, αλλά και στις αρχές και τις αξίες που διαχρονικά υπήρξαν θεμέλιο των ιδεών και της δράσης της αριστεράς, την αφοσίωση στο λαό και στη χώρα, τη σχέση αλήθειας και καθαρού λόγου με τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, την προσήλωση στη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενότητα του λαού στη διεκδίκηση όριμων στόχων που εντάσσονται σε μια πορεία προόδου, δεσμευμένοι σε αυτές τις αρχές και αξίες, είμαστε αναγκασμένοι να πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Ας ξεκαθαρίσω λοιπόν από την αρχή, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία μέσα και έξω από τη χώρα, από φίλους και αντιπάλους. Μπορεί να είμαστε το νέο, το καινούριο, η ελπίδα για την αλλαγή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε και χθεσινοί. Έχουμε σαν παράταξη, σαν κόμμα, σαν αγωνιστές, ιστορία χρόνων και αγώνων, μεγάλων και κρίσιμων αγώνων στην πορεία των χρόνων, αγώνων για την δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη λευτεριά, την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Δώσαμε εξετάσεις σε δύσκολες περιόδους και σήμερα δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε με κανέναν αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες μας. Ή να δραπετεύσουμε, όπως κάποιοι νομίζουν, μπροστά στις δυσκολίες, να δραπετεύσουμε από τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Όσοι ελπίζουν κάτι τέτοιο θα διαψευστούν. Επιτρέψτε μου όμως να σας θυμίσω κάτι στο οποίο οι κλασικοί της κοινωνικής απελευθέρωσης επέμεναν. Η πολιτική μας πάλι έχει στην αφετηρία της αμετακίνητες αρχές και αξίες, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτές. Ήμασταν πάντα και είμαστε και τώρα υποχρεωμένοι να υπηρετούμε αυτές τις αρχές και αξίες, χαράσσοντας μια αποτελεσματική και έξυπνη τακτική που παίρνει υπόψη τους συσχετισμούς δύναμης, τις διαθέσεις των εργαζομένων και του λαού, τις δυνατότητες του κινήματος σε κάθε στιγμή και σε κάθε στροφή, κυρίως παίρνει υπόψη τις ανάγκες της χώρας. Αυτό είναι 100 φορές πιο απαραίτητο σε συνθήκες όπως οι σημερινές, που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορικά πρωτοφανή πρόκληση να προωθήσει την κοινωνική και πολιτική αλλαγή από θέσεις όχι διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης, αλλά από θέση κυβερνητικής ευθύνης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι? Σημαίνει ότι κάθε απόφασή μας, κάθε διαπίστωση στα ντοκουμέντα μας, κάθε τακτική μας κίνηση, κάθε δημόσια τοποθέτησή μας έχει επίδραση όχι μόνο στο σήμερα και στο αύριο της αριστεράς ή των κινημάτων προόδου, αλλά και στο σήμερα και το αύριο της Ελλάδας, στο σήμερα και στο αύριο του λαού μας. Πρόκειται για μια νέα ευθύνη, σε μια εντελώς νέα κατάσταση. Και είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε θέση να κρατήσουμε στους ώμους μας, μαζί με το λαό μας, αυτή τη βαριά ευθύνη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρασε μόλις ένας μήνας από τη μέρα που ο ελληνικός λαός έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ την εντολή διακυβέρνησης.
Ένας μήνας που ταρακούνησε πολλούς και άλλαξε πολλά από εκείνα που είχαν θεωρηθεί για πολλά χρόνια αναλύωτα και αμετακίνητα, ταμπού πολιτικά και ιδεολογικά. Και καλό είναι να μην μας διαφεύγει η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα. Η χώρα μας και η κυβέρνησή μας βρέθηκαν αυτές τις μέρες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα έπαψε από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης να είναι παρίας που εκτελεί εντολές και απλά εφαρμόζει μνημόνια. Ο ελληνικός λαός αισθάνεται να κερδίζει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, αυτοί που του αμφισβητούσαν και του στερούσαν. Η αντίθεση στην καταστροφική λιτότητα μπήκε στην ατζέντα όλων των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ανθρωπιστική κρίση, οι άνθρωποι που υποφέρουν, μπήκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που μέχρι χθες περιστρεφόντουσαν μονάχα γύρω από στεγνούς αριθμούς. Κερδίσαμε σε αυτή την προσπάθεια συμμάχους. Κερδίσαμε συμμάχους σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια να απαλλαγούμε από την θηλιά της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Κατακτήσαμε το αυτονόητο για κάθε ελεύθερο λαό, το αυτονόητο δικαίωμα να έχουμε λόγο, να διεκδικούμε, να συζητάμε, να διαπραγματευόμαστε για το αύριο της πατρίδας μας. Να έχουμε λόγο για το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτές τις μέρες είπαμε όχι ένα, αλλά πολλά αλλεπάλληλα όχι. Και μάλιστα σε συνθήκες πίεσης, σε λίγες μέρες και παρά τις πιέσεις που σε ορισμένες στιγμές ήταν αφόρητες και πήραν τον χαρακτήρα ανοιχτού εκβιασμού. Και από όλα αυτά προκύπτει μια πρώτη σημαντική πολιτική διαπίστωση. Σήμερα μπροστά στην κυβέρνησή μας και μπροστά στην χώρα έχουν ανοιχτεί νέες δυνατότητες. Η απαλλαγή από τα μνημόνια και τις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας δεν είναι πλέον μόνο επιθυμία και λαχτάρα που εκφράστηκε μέσα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κυβέρνησή μας τη μετέτρεψε σε πολιτική πράξη. Την νομιμοποίησε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και στα ευρωπαϊκά όργανα. Την κατέστησε αντικείμενο αναμέτρησης και διαπραγμάτευσης. Και έγιναν πρώτα σημαντικά βήματα προς τον απελευθερωτικό στόχο που δεσμεύει τον ΣΥΡΙΖΑ και παρακινεί το λαό μας. Αυτό το πολιτικό συμπέρασμα δεν έχει να κάνει με κάποιες διαθέσεις αυτοικανοποίησης, ωρεοποίησης της σκληρής πραγματικότητας, η παραποίησης της αλήθειας. Αυτά είναι πονηριές καταδικασμένες από τον λαό και ξένες στη δική μας αντίληψη. Έχει όμως να κάνει με την τακτική μας για το σήμερα και το αύριο. Με το γεγονός ότι από καλύτερες θέσεις, με καλύτερες προϋποθέσεις, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να εφαρμόσουμε την άλλη πολιτική που υποσχεθήκαμε και που επιδιώκουμε. Με δυσκολίες μεγάλες, ναι. Με δυσκολίες πολύ μεγάλες που είναι μπροστά μας. Γιατί τις μάχες τις δίνουμε μέρα με τη μέρα. Και οι μεγαλύτερες μάχες είναι μπροστά. Αλλά από καλύτερες θέσεις και με καλύτερες προϋποθέσεις για να προετοιμαστούμε ώστε να πολεμήσουμε σκληρά στις μάχες που έρχονται. Γιατί σήμερα είναι πλέον σαφές. Η Τρόικα, όπως την γνωρίσαμε, αποτελεί παρελθόν και ας βαφτίζουν ορισμένοι του παλιού καθεστώτος Τρόικα την Κομισιόν ή τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς με τους οποίους φυσικά και συνεργαζόμαστε και συζητάμε, αφού ανήκουμε στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Η Τρόικα όμως ως ενιαίος εξωθεσμικός και πέραν κάθε ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης μηχανισμός εποπτείας και επικυριαρχίας τελείωσε και τυπικά. Δεν τελείωσε και τυπικά μόνο για την Ελλάδα.
τελείωσε τυπικά για το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τον τελείωσε η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία. Είναι επίσης σαφές, πέραν της Τρόικας, και τα μνημόνια αποτελούν παρελθόν. Και τυπικά, αφού διαχωρίστηκαν από την Δανειακή Σύμβαση, δεν τη συνοδεύουν πια, αλλά και ουσιαστικά με την έννοια ότι τα παράλογα μέτρα της λιτότητας δεν συνοδεύουν πια τη νέα συμφωνία μας. Τη συμφωνία γέφυρα στην οποία καταλήξαμε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έδειξαν όχι μόνο την επιμονή των δογματικών της λιτότητας, αλλά και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας να τελειώσει με αυτή την επιμονή. Θέλω στο σημείο αυτό να σημειώσω πόσο κωμικό είναι και πόση πολιτική αμηχανία δείχνει όταν προσπαθούν οι εκπρόσωποι του παλιού που κατέστρεψαν τη χώρα να αποδείξουν ότι και το νέο είναι μια από τα ίδια, ότι συνεχίζουμε την πολιτική τους. Αλλά και πόσο θλιβερό να αναπαράγουν με, επιτρέψτε μου την έκφραση, επαναστατική αφέλεια αυτή τη στρέβλωση πολιτικές δυνάμεις με προοδευτική ιστορία, καλές προθέσεις ενδεχομένως, δυνάμεις με αριστερό πρόσημο. Οι δυνάμεις του χθες βέβαια είναι κατανοητό να μην μπορούν να διανοηθούν ότι θα ζήσουν χωρίς τα μνημόνια. Αλλά είναι τόσο αναξιόπιστοι πια απέναντι στο λαό. Μέχρι χθες παρακαλάγανε να πέσουμε στα βράχια και μας κατηγορούσαν ότι εκεί οδηγούμε τη χώρα. Μετά ξαφνικά αλλάξανε τροπάρι και πασχίζουν τώρα να πείσουν ότι δεν άλλαξε τίποτα αυτές τις μέρες μετά τη διαπραγμάτευση. Και αυτό την ίδια στιγμή που όλη η Ευρώπη παρακολουθεί τις φοδρότατες αντιδράσεις στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ, στην οποία καταλογίζουν απαράδεκτες υποχωρήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Η αλήθεια όμως δεν μπορεί να κρυφτεί. Και το συνέστημα περηφάνειας και αξιοπρέπειας του λαού μας, που καταγράφεται στην καθημερινή επαφή με τους απλούς ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο στην αρχή της διαπραγμάτευσης, και μετά τη συμφωνία. Το συνέστημα αυτό περηφάνειας και αξιοπρέπειας, το συνέστημα του απλού κόσμου, δεν λαθεύει. Γιατί το λαό μας κανένας δεν μπορεί να τον ξεγελάσει. Φυσικά υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν απόψεις, ερωτηματικά, επιφυλάξεις, απορίες, διαφωνίες. Φυσικά υπάρχουν και θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα κάθε λογής επιθέσεις από κάθε είδους αντιπάλους, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Αλλά οφείλουμε στο λαό μας, στους λαούς της Ευρώπης που μας παρακολουθούν με προσοχή και προσμονή, στα κινήματα και την ανατροπή της λιτότητας να αποκαλύπτουμε και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια. Και σήμερα εδώ στην Κεντρική Επιτροπή, δημόσια, απέναντι στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί, πρέπει να πούμε αλήθειες. Ποιες είναι λοιπόν οι αλήθειες για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στη γνωστή Συμφωνία Γέφυρα? Αλήθεια πρώτη. Πήγαμε στη μάχη αυτή, στην ευρωπαϊκή αυτή μάχη, με ναρκοθετημένο κάθε μας βήμα. Μας είχαν στήσει παγίδα οι πιο επιθετικές συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης σε συνεργασία με την απερχόμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, με στόχο ακριβώς αυτό, να μας ρίξουν στα βράχια πριν καλά-καλά αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου.
με στόχο τη χρηματοπιστωτική ασφυξία και φυσικά με απότερο στόχο την ανατροπή της νέας κυβέρνησης. Με στόχο δηλαδή τη λεγόμενη και πολυδιαφημιζόμενη αριστερή παρένθεση ή αντιμνημονιακή παρένθεση. Πήγαμε στη διαπραγμάτευση με καθορισμένα από τα πριν και καλά μελετημένα ασφιχτικά χρονικά περιθώρια. Με άδεια ταμεία και με τις τράπεζες στο όριο. Με σημαδεμένα από τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και τους προστάτες της χαρτιά και emails. Με το μαχαίρι της πιστωτικής ασφυξίας στο λαιμό. Όλα τα είχαν έτοιμα για να μας οδηγήσουν σε ναυάγιο, οδηγώντας την χώρα σε ναυάγιο. Τι δεν είχαν προβλέψει? Δεν είχαν προβλέψει πρώτον ότι θα πάρουμε ένα ποσοστό πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Δεύτερον, ότι θα καταφέρουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση σε χρόνο ρεκόρ και μάλιστα αφήνοντας απ' έξω τα αγαπημένα τους παιδιά. Τρίτον, ότι μετά τις εκλογές και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης θα έχουμε μια πρωτοφανή λαϊκή υποστήριξη. Μια πρωτοφανή λαϊκή ενότητα στήριξης του αγώνα μας για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία που όμοια έχει να ζήσει ο τόπος μας από τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Όλα αυτά πράγματι δεν τα είχαν προβλέψει. Και όλα αυτά τους ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς και μας έδωσαν το περιθώριο σε δύσκολες συνθήκες να αποφύγουμε αυτή την παγίδα. Αλήθεια δεύτερη. Όπως γνωρίζετε και εδώ στην Κεντρική Επιτροπή είχαμε εκτιμήσει επανειλημμένα και συζητήσει για μια πιθανή παρόμοια εξέλιξη. Χωρίς βέβαια να έχουμε φανταστεί τα τόσο ασφιχτικά και στενά χρονικά περιθώρια. Το ότι είχαμε θεωρητικά συζητήσει όμως δεν μείωσε τις πρακτικές, τις πραγματικές δυσκολίες, γιατί η θεωρητική σύλληψη δεν αρκεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρειάζονται κινήσεις προετοιμασίας που απαιτούν χρόνο και μέσα διακυβέρνησης. Και εμείς στην φάση αυτή της άμεσης ανάληψης κυβερνητικών καθηκόντων δεν είχαμε προλάβει ούτε καν να γνωρίσουμε τις διοικήσεις των Υπουργείων, ούτε καν να ανοίξουμε τη Βουλή για να προχωρήσει το νομοθετικό έργο. Δεν είχαμε λοιπόν αντικειμενικά κανένα άλλο όπλο παρά μονάχα την αποφασιστικότητά μας να ανταποκριθούμε στη θέληση του λαού όπως αυτή εκφράστηκε εκλογικά και κυρίως όμως όπως αυτή γιγαντώθηκε τις μέρες της διαπραγμάτευσης αμέσως μετά τις εκλογές και παραμένει και σήμερα. Αλήθεια τρίτη. Είχαμε σωστά διαβλέψει ότι το πιο ισχυρό ίσως χαρτί μας, ένα από τα πιο ισχυρά μας χαρτιά, θα ήταν η ανησυχία για τη γενικότερη, όχι μόνο οικονομική, αλλά και γεωπολιτική αποσταθεροποίηση που θα προκαλούσε η μη συμφωνία και θα οδηγούσε στην εφαρμογή βεβαίως του σχεδίου ασφυξίας που είχαν ενορχιστρώσει οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ανησυχία που οδήγησε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Κίνα και άλλες σε μια πιο θετική κατεύθυνση, πιο υπεύθυνη θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό συντηρητικό άξονα της λιτότητας. Και αν θέλετε, μια θέση και στάση που μας επέτρεψε να ελιχθούμε ανάμεσα σε διαφοροποιημένα συμφέροντα και στρατηγικές
να ελιχθούμε στη διαπραγμάτευση προς όφελος των ελληνικών θέσεων. Από την άλλη μεριά όμως βρεθήκαμε και απέναντι σε έναν άξονα δυνάμεων με φανερή πολιτική σκοπιμότητα που ίσως κάποιοι να μην τον είχαν προϋπολογίσει. Με προτεργάτες της κυβερνήσης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που για ευνόητους πολιτικούς λόγους επιχειρούσαν μέχρι τέλους να οδηγήσουν όλη τη διαπραγμάτευση στο χείλος του γκρεμού, παίρνοντας το ρίσκο μιας ανεξέλεγκτης εξέλιξης, προκειμένου να αποφύγουν το εσωτερικό πολιτικό ρίσκο. Ποιο λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι το συμπέρασμα από αυτές τις τρεις αδιαφυσβήτητες αλήθειες? Το σχέδιο αυτό, στο οποίο συνένοχος και εν πολλοίς εκτελεστικό όργανο είναι και ο πρώην Πρωθυπουργός, που την ώρα που η Ελλάδα διεκδικούσε με αγωνία, καλούσε στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε ψηφίσματα ενάντια στην εθνική προσπάθεια, το σχέδιο λοιπόν αυτό, το σχέδιό τους ήταν και παραμένει να οδηγήσουν την κυβέρνησή μας σε φθορά, ανατροπή ή σε άνευ όρων παράδοση στις μνημονιακές επιταγές πριν καλά-καλά το κυβερνητικό έργο αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Και πριν το ελληνικό παράδειγμα και κυρίως αυτό επιδράσει στους συσχετισμούς σε άλλες χώρες, διότι ο βασικός του στόχος είναι να έχουν ξεμπερδέψει με την αντιμνημονιακή, την αριστερή, την ριζοσπαστική κυβέρνηση πριν από τις εκλογές στην Ισπανία τον ερχόμενο Νοέμβρη. Στόχος τους δηλαδή να μας πιέσουν τόσο ώστε να οδηγηθούμε σε απαράδεκτες υποχωρήσεις υπό την απειλή της πιστωτικής ασφυξίας, να σπείρουν έτσι απογοήτευση και να μας αποκόψουν από τη λαϊκή βάση και να χρησιμοποιήσουν, αν χρειαστεί και αν μπορέσουν, ακόμα και την πιστωτική ασφυξία ως μέσο πρόκλησης λαϊκής δυσαρέσκειας, με τελικό στόχο είτε να μασύρουν σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα αμφίβολης ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης, κατά το παράδειγμα της κυβέρνησης Παπαδήμου, είτε να μας ανατρέψουν και να τελειώσουν με όσα εμείς εκπροσωπούμε και πιστέψτε με, τους φοβίζουν απίστευτα. Είτε τέλος, όπως έγινε με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά, να μας δέσουν τα χέρια στην πλάτη και να μας ενσωματώσουν πλήρως την πολιτική και τη λογική τους, καταφέρνοντας έτσι ένα στρατηγικό πλήγμα και στην Ελλάδα που αντιστέκεται, αλλά και στην Ευρώπη που σηκώνει κεφάλι και λέει όχι στην πολιτική της λιτότητας. Επιτρέψτε μου εδώ ένα σχόλιο. Όλα αυτά τα σχέδια επί χάρτου που έβαζαν τη μοίρα της Ελλάδας και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης Σωτηρίας στην κλίνη του προκρούστη, διακρίνονταν από μια απίστευτη υπεροψία δύναμης και από μια εξίσου απίστευτη άγνοια των πραγματικών δεδομένων που αφορούν στην Ελλάδα και στην ελληνική αριστερά. Μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας και της αντοχής μας, ίσως συνηθισμένη να συναλλάσσονται με στελέχη του μνημονιακού καθεστώτος και με πρόθυμους εκτελεστές εντολών, ευνηδιάστηκαν τα μάλα με το πρώτο μας όχι στο πρώτο Eurogroup.
και εκνευρίστηκαν αφάνταστα με το όχι μας και στο δεύτερο Eurogroup. Όταν οι πιέσεις πήραν τον χαρακτήρα ανοιχτού τελεσιγράφου. Έτσι όμως με την άρνησή μας να δεχθούμε τελεσίγραφα και να υποκύψουμε σε εκβιασμούς, δώσαμε τη δυνατότητα να παρεύουν σε θετική κατεύθυνση άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Να παρέμβει όμως κυρίως με τα συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις του ο ίδιος ο ελληνικός λαός και να εκδηλωθεί ένα κύμα συμπαράστασης, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλον τον κόσμο, με διαδηλώσεις. Ένα κύμα συμπαράστασης που μόνο στην περίοδο της δικτατορίας το είχαμε συναντήσει. Για να επιτευχθεί τελικά ένα συμβιβασμός που εξασφάλισε σε εμάς και στην χώρα μια ανάσα, απαραίτητη, που χρειαζόμασταν, ενώ ταυτόχρονα αποφύγαμε τα χειρότερα που μας ετοίμαζαν και τα οποία θα είχαν απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν μια σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτό ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Ήταν η πρώτη δύσκολη μάχη σε έναν μακρύ και δύσκολο πόλεμο που συνεχίζεται. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι η βασική στόχη αυτής της διαπραγμάτευσης που θέσαμε στις προγραμματικές μας δηλώσεις ήταν ο διαχωρισμός της Δανειακής Σύμβασης από τα καταστροφικά μνημόνια που είχαν φτάσει να θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων. Ο στόχος που θέσαμε, βασικός στόχος που θέσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις, ήταν μια ενδιάμεση συμφωνία γέφυρα που θα μας έδινε τόπο και χρόνο για την ουσιαστική διαπραγμάτευση, τόσο για το χρέος, όσο και για ένα συμβόλαιο ανάπτυξης έξω από τον βάλτο της λιτότητας. Ας δούμε όμως και τι συγκεκριμένα και πρακτικά πετύχαμε. Πέρα από το ότι αποφύγαμε την παγίδα που σας περιέγραψα πιο πριν. Πετύχαμε το τέλος του μνημονίου, τυπικά και ουσιαστικά, οι απαιτήσεις του περιβόητου email Χαρδούβελη βγήκαν εντελώς από το τραπέζι. Και θυμάστε όλοι τι χαρακτήρα και τη σκληρότητα μέτρων προβλέπονταν εκεί. Πετύχαμε, επαναλαμβάνω, το τέλος της Τρόικας. Το εξής θα έχουμε να κάνουμε όχι με κάποιους υπαλλήλους, αλλά με την Κομισιόν και θεσμούς οι οποίοι από τη φύση και το χαρακτήρα τους είναι υποχρεωμένοι να συνδιαλέγονται και να συζητούν όχι μόνο τεχνοκρατικά αλλά και πολιτικά, και σε ό,τι αφορά την Κομισιόν υπόκειται και στον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πετύχαμε τέλος κάτι εξίσου ίσως το πιο σημαντικό, που είναι το τέλος των εξωπραγματικών και ανέφικτων πλεονασμάτων. Εξωπραγματικά και ανέφικτα πλεονάσματα που είναι το άλλο όνομα της λιτότητας. Και φυσικά πετύχαμε την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν έχουμε και δεν δικαιούμαστε να έχουμε φυσικά καμία αυταπάτη. Δεν είναι ώρα ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για επανάπαυση. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην αρχή της μάχης. Είμαστε στην αρχή της αρχής. Κάναμε ένα πρώτο βήμα, αλλά μπροστά μας έχουμε τεράστια προβλήματα. Τεράστια ζητήματα. Έχουμε την ανάγκη να αυξήσουμε τα έσοδα στα δημόσια ταμεία, κυρίως όμως την ανάγκη να στήσουμε στα πόδια της μια κοινωνία ρημαγμένη από 5 χρόνια καταστροφικής πολιτικής. Προβλήματα που, αν θέλετε, δίνουν ερίσματα για διαρκείς πιέσεις και νέους εκβιασμούς
κάθε είδους και σε κάθε μας βήμα. Το ξέρουμε αυτό, το ξέραμε και από πριν και αν θέλετε το περιμέναμε. Τίποτα από όλα όσα έγιναν δεν ήταν πράγματα που δεν περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μπροστά. Για το επόμενο διάστημα δεν είναι σχήμα λόγου ότι θα δίνουμε μάχη μέρα με τη μέρα. Όμως είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε όλους τους κοπέλους και όλα τα εμπόδια, αξιοποιώντας την ανάσα που κερδίσαμε για να κάνουμε πράξη το συντομότερο δυνατό μια σειρά από κρίσιμες δεσμεύσεις μας προς το λαό. Με το συντονισμό όλων των δυνάμεων, με την στήριξη στη λαϊκή πρωτοβουλία, με την σοβαρότητα, την επιμονή και την ακούραστη δουλειά, μπορούμε να μετατρέψουμε το τετράμινο που κερδίσαμε σε προγεφύρωμα της μεγάλης αλλαγής. Θα ξέρετε ίσως, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει, πολλοί ποντάρουν σε τρίτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Θα διαψευστούν για άλλη μια φορά. Τα μνημόνια με οποιαδήποτε αρρύθμιση, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με οποιοδήποτε όνομα τελείωσαν με τη λαϊκή επικύρωση, την ψήφο του λαού μας στις 25 του Γενάρη. Αυτό που εμείς θα επιδιώξουμε και γι' αυτό για το οποίο θα προετοιμαστούμε καλά, αξιοποιώντας τις εσωτερικές και διεθνείς δυνατότητες, την γεωπολιτική δυναμική στη διαπραγμάτευση. Αυτό που θα επιδιώξουμε είναι μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία με τους εταίρους για την οριστική αποδέσμευση της χώρας από την ασφικτική και εξευτελιστική επιτροπή. Μια συμφωνία που θα καταστήσει κοινωνικά βιώσιμες τις χρηματοδοτικές μας υποχρεώσεις και θα δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, στην κανονικότητα, στην κοινωνική συνοχή. Για μας, αν θέλετε, τώρα αρχίζει μια κρίσιμη περίοδος, μια περίοδος δημιουργικής δουλειάς. Χθες, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσα την κατάθεση των πρώτων νομοσχεδίων για την αναστροφή της σημερινής κατάστασης. Το πρώτο θα αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Προσέξτε, για μας αυτό είναι το πρώτιστο χρέος και έχει ιδιαίτερο συμβολισμό ότι θα είναι το πρώτο μας νομοσχέδιο. Το δεύτερο αφορά την αναγκαία ανάσα με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το τρίτο μας μέτρο είναι η νομοθετική ρύθμιση που θα υλοποιεί τη δέσμευσή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να βάλουμε τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, εργαζόμενων και συνταξιούχων, που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Και βεβαίως, επίσης την ερχόμενη εβδομάδα, καταθέτουμε νομοσχέδιο, προχωράμε στην επαναλειτουργία της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, βγάζοντας από τη χώρα αυτή τη μεγάλη ντροπή του μαύρου στις οθόνες που εξέπεμψε στις 11 του Ιούνιου του 2013. Ενώ θα καταθέσουμε επίσης και πρόταση για εξεταστική επιτροπή προκειμένου να διερευνήσουμε τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν τον τόπο και το λαό μας σε αυτήν την πρωτοφανή περιπέτεια. Αυτές, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι οι πρώτες κοινοβουλευτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας. Και το νομοθετικό μας έργο θα συνεχιστεί, γιατί έχουμε μπροστά μας την υποχρέωση
να αλλάξουμε ένα τερατώδες καθεστώς αδιαφάνειας, διαφθοράς, διαπλοκής. Και οι μεγάλες σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ανασυγκρότηση του κράτους, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, το χτύπημα της διαφθοράς και της διαπλοκής, δεν είναι δεσμεύσεις απέναντι στους εταίρους. Είναι δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό που απαιτεί να ξυλώσουμε μέρα με τη μέρα, νόμο με τον νόμο, αυτό το καθεστώς. Το καθεστώς του μνημονίου, το καθεστώς της διαπλοκής και της αδιαφάνειας. Το να κυβερνάς όμως δεν σημαίνει μόνο να νομοθετείς. Από Δευτέρα αρχίζουμε ένα μαραθώνιο μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα εξορθολογήσουν τη δημόσια διοίκηση. Όλοι σας είδατε ποια είναι τα συγκεκριμένα πρώτα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ όμως στην Κεντρική μας Επιτροπή θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που αποτελεί για μας δείγμα γραφής και σύμβολο της μεταμνημονιακής περίοδου. Αποφασίσαμε χθες, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, να ανακαλέσουμε την άδεια αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του εργοστασίου στις Κουριές της Χαλκιδικής. Σκοπός μας είναι με αυτή την κίνηση να προασπίσουμε με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο δύο μείζονες προτεραιότητες για την κυβέρνησή μας. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και το δημόσιο συμφέρον. Και η απάντησή μας στις αντιδράσεις που σημειώθηκαν είναι απλή, αλλά ταυτόχρονα και κατηγορηματική. Αυτός είναι ο λόγος που μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Γιατί για εμάς οι εργαζόμενοι, η προοδευτική παραγωγική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το δημόσιο όφελος βρίσκονται πάνω από κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο μεγάλα και αν είναι, και όσες διασυνδέσεις και αν διαθέτουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέες καταστάσεις, νέα καθήκοντα, έλεγαν παλιά. Και νέες εισηγήσεις θα προσέθετα εγώ σήμερα. Τι να κάνουμε λοιπόν, αυτό είναι ένα ερώτημα που πλανάται χρόνια, αιώνες. Στην αριστερά, στο κίνημα, στις δυνάμεις που θέλουν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Από το έργο αυτής της κυβέρνησης, ξέρετε, θα κριθούν πολλά και για μας, κυρίως όμως για τους εργαζόμενους και τη χώρα. Αλλά υπάρχει εδώ ένα μεγάλο αλλά. Το κόμμα δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει ένας μηχανισμός νομής της εξουσίας, όπως γινόταν στο παρελθόν με τα αστικά κυβερνητικά κόμματα. Το κόμμα φυσικά και πρέπει να σταθεί κοντά στην κυβέρνηση, να την στηρίξει στις προσπάθειές της μαχητικά, αλλά πάντα κριτικά, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι το βασικό, θα σταθεί και πρέπει να σταθεί πιο κοντά από όσο ποτέ άλλοτε στο λαό μας που δοκιμάζεται. Να συμπαραταχθεί με τις απαιτήσεις του, με τις αγωνίες και τους αγώνες του. Να ευθυγραμμιστεί με το αίσθημά του, όχι αλλού να βρίσκεται το αίσθημα του λαού και αλλού το αίσθημα του κόμματος. Να τραβάει από το μανίκι την κυβέρνηση όταν αυτό χρειάζεται και όταν κρίνει ότι κάποιες επιλογές της είναι λαθεμένες. Να κρίνει, να αντιπολιτεύεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την κυβέρνηση με σοβαρότητα, ευθύνη
και παίρνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Να μεταφέρει βεβαίως τις θέσεις της κυβέρνησης στο λαό, αλλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μεταφέρει και τις θέσεις του λαού στην κυβέρνηση. Γι' αυτό στη νέα περίοδο πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει πιο μαζικός, πιο πειθαρχημένος, πιο γιωμένος στην κοινωνική βάση, πιο αποτελεσματικός, πιο νεανικός, πιο αντάρτης από ό,τι είναι σήμερα. Η συμμετοχή στα κινήματα και στις κοινωνικές οργανώσεις, η προσπάθεια να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες σε όλα όσα τους αφορούν, η καθημερινή πάλη εναντίον των αγκυλώσεων και της αδιαφάνειας, η αντιμετώπιση της προπαγάνδας που θέλει να στείλει τους Έλληνες πίσω στην αγκαλιά της απογοήτευσης και του φόβου, η στήριξη της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας ως υπέρτατης πολιτικής αρετής, είναι μερικά από τα πολλά κομματικά μέτωπα στις μέρες που έρχονται. Θέλουμε ένα κόμμα των μελών, της συλλογικότητας, του αγώνα. Ένα κόμμα που δεν ψάχνει διαδρόμους επαφής με το κράτος, αλλά δρόμους επαφής με τον λαό. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ τρέξιμο, μεγάλες ευθύνες, με συλλογικότητα, σοβαρότητα, ευελιξία, με στράτευση, αντοχή, κριτική σκέψη, μπορούμε να αφήσουμε το αποτύπωμα της προόδου στις συνειδήσεις, στην κοινωνία και στην πατρίδα μας. Και γι' αυτό, γι' αυτόν τον σκοπό, πιστεύω ότι αξίζουν όλοι οι κόποι και όλες οι θυσίες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα. Και εμείς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο.